Λοιπόν, αυτό το διάστημα στο Λουτράκι έχουμε προβλήματα, κυρίως διαρρήξεις εξοχικών κατοικιών, εκμεταλλευόμενη προσωρινή απουσία των ενίκων που είναι πάει για μπάνιο ή για ψώνια, βραδινές ώρες κάποια ψευτο διαρρήξεις σε σπίτια, εκμεταλλευόμενη ανοιχτά παράθυρα των κατοικιών, μπαίνουν κάποιοι μέσα και αφαιρούν κλειδιά, κινητά και μικροαντικείμενα. Και θέλουμε την προσοχή των συμπολιτών μας να είναι λίγο προσεκτικοί, να μην αφήνουν αυτά παράθυρα το βράδυ, να μην αφήνουν πόρτες ξεκλείδωτες για να πηγαίνουν για μπάνιο ή στη θάλασσα, να μην αφήνουν τα πορτοφόλια και τα αντικείμενά τους εκτεθειμένα σε κοινή θέα. Περιπολικά σε βγάζει το βράδυ ή μέρα στο ζωνικό. Είστε γνώστες των προβλημάτων της αστυνομίας, τα έχουμε πει κατά επανάληψη. Τα προβλήματα είναι γνωστά, υπάρχει έλλειψη και τεχνικών μέσων και προσωπικού. Είναι και η υπηρεσία είναι γνώση των προβλημάτων αυτών. Με τα μέσα που διαθέτουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα πάμε στο θέμα το δικό μας. Καταρχήν, τι έγινε με το ΣΥΛΑ, το πήγα στην αστυνομία, τι πότε θα. Για τον σαν δεθάκο. Αυτός οδηγήθηκε στον ανακριτή, απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του. Κάποια άλλη στοιχεία γιατί το έκανε αυτό, τι σας είπα. Αυτός απολογούμενος το είπε ότι ήταν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας. Ερωτικού πάθους τον οδήγησε σε αυτή την πράξη του. Για τις πολλές μαχαιριές. Όχι, όχι. Όλα τα απέδωσε στην κακιά στιγμή και στο ερωτικό πάθος που είχε για το θύμα. Ότι έφυγε, τι σας είπε. Ότι έφυγε με σκοπό να. Με σκοπό, όχι, όχι. Με σκοπό να βρει κατάλληλο μέρος να αυτοκτονήσει ή να πάει να εξομολογηθεί.